Έχουμε μετά μας τον νεαρό ποδοσφαιριστή, τον U19 της ΑΕΚ, τον Δημήτρη Άσπα. Φίλε, πολύ σημαντική νίκη που ισοδυναμεί με ένα τρόπαιο άνοιξε στο χώρο των τερμάτων. Πόσο δύσκολο ήταν για εσάς αυτό το παιχνίδι, αλλά τέκειωσε τόσο θετικά. Από την πρώτη στιγμή ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Μπήκαμε αποφασισμένα για να νικήσουμε. Πιστέψαμε πολύ. Μπήκαμε στο αγωνιστικό χώρο για να κερδίσουμε τις πρώτες μονομαχίες. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έτυχα το πρώτο γκολ. Βοηθήσαμε όλοι σαν ομάδα για να έρθει αυτή η νίκη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Φίλε, είδαμε μετά το 20 λεπτό το Αποέλ να αντιδρά, να ισοφαρίζει στο σκορ και να στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Πόσο δύσκολο ήταν ξανά να βρει τα ψυχικά αποδείγματα και να κερδίσει το παιχνίδι? Ήταν 5 λεπτά τα οποία μας πίεσαν το Αποέλ, πέτυχε έναν γκολ, το βοήθησε και ο κόσμος του πάρα πολύ, ώστε να πετύχει ο δεύτερο γκολ. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση, το πιστέψαμε ξανά, δεν τα παρατήσαμε, μπήκαμε στην παράταση, πετύχαμε άλλα δύο γκολ και μείναμε συγκεντρωμένοι για να πάρουμε το τρόπαιο. Πού αφιερώνεις την νίκη που ισοδυναμεί με ένα ολόκληρο κύπελλο? Την νίκη μου μαζί με τον γκολ του αφιερώνω στους γονείς μου, οι οποίοι θα μάθω στην Κερκίδα και πρώτη φορά φέτος κατάφεραν να βρίσκονται στο κύπελλο. Φίλε, σε ευχαριστώ και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στην επόμενη χρονιά και σε εσένα και στην ομάδα σου. Ευχαριστώ. Είστε καλά.